Είδες που σου έχω αρχίσει να Έτσι πρέπει. Για λέγε. Λοιπόν, τηλεοπτικό πάμε ρεπορτάζ ξεκινάμε τηλεοπτικό τώρα, έτσι. Ρεπορτάζ, έχουμε πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και πάρα πολλές εξελίξεις. Και θα σταματήσουμε μέχρι Μαρούση, είναι κοντά σε εμάς, στον Αντένα. Και θα δούμε τι γίνεται με το μέλλον της Νάντιας Μπουλέ και του Project Blackout. Είχαμε διαβάσει, είχαμε μάθει ότι το Blackout φαίνεται να είναι ένα από τα προγράμματα εκείνα που παίρνουν το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν. Παρά το γεγονός του ότι θα λέγαμε πως όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα περνούν από κρυσάρα, ειδικά φέτος και σε σχέση με την επόμενη τηλεοπτική σεζόν που προδιαγράφεται ακόμα πιο δύσκολη και τα οικονομικά μας ακόμα πιο στενά, σε μεγαλύτερη κρίση. Ενώ λοιπόν διαβάζαμε ότι η Νάντια Μπουλέ και το Blackout είναι ένα από τα προγράμματα εκείνα που δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα για να συνεχίσουν στον Αντένα και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, τα τελευταία μαντάτα από την AGB και τα ποσοστά τηλεθέασης φαίνεται πως προβληματίζουν ιδιαίτερα τους ανθρώπους του Αντένα, και αυτό γιατί τα αποτελέσματα ως προς την τηλεθέαση στα επεισόδια του Blackout είναι διαρκώς πτωτικά, με αποτέλεσμα να προκαλούν σημαντικό πρόβλημα στο συνολικό ποσοστό τηλεθέασης του prime time της Δευτέρας για τον Αντένα, που είναι και ένα από τα μεγάλα χαρτιά, μεγάλα όπλα του συγκεκριμένου καναλιού αλλά και κάθε καναλιού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Κυριακή και η Δευτέρα παραδοσιακά θεωρούνται ως οι δύο ημέρες εκείνες που προσελκύουν το μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών μπροστά από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Για του λόγου του αληθές να δούμε τι ακριβώς συνέβη ως προς τα ποσοστά τηλεθέασης του prime time του Αντένα προχθές Δευτέρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντας την οικογένεια της Συμφοράς, με μπλε αριθμούς είναι το σύνολο τηλεθέασης, ένα καινούργιο project που έχει δεχτεί μάλιστα και αρκετά έντονη έτσι κριτική, παρόλα αυτά όμως κατορθώνει και προσελκύει το 21,3% του συνόλου της τηλεθέασης, ενώ είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά που κάνει στο λεγόμενο δυναμικό κοινό, είναι τα κόκκινα, οι κόκκινοι αριθμοί μας, με 27,4%, οι τηλεθεατές δηλαδή ηλικίας 15-44. Εδώ σας θυμίζω ότι στην οικογένεια της Συμφοράς υπήρχε, πριν μάλλον ξεκινήσει η οικογένεια της Συμφοράς, το Wipeout, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα που είχε δεύτερη σεζόν φέτος στον Αντένα και τα ποσοστά του δεν ξεπερνούσαν το 16-17%. Δηλαδή είναι σαφές ότι η οικογένεια της Συμφοράς έχει ανεβάσει τα ποσοστά της ζώνης 9-10 το βράδυ. Πάμε στο Blackout, που παίρνει μια, αυτό που λέμε τηλεοπτικά, δυνατή πάσα από την οικογένεια της Συμφοράς, όμως δεν κατορθώνει να διατηρήσει αυτά τα νούμερα, και όχι μόνο δεν κατορθώνει να τα διατηρήσει, αλλά έχει μια πτώση της τάξης του 4,2% στο σύνολο και, ακόμα πιο εντυπωσιακό, μια πτώση 7 μονάδων στο δυναμικό κοινό που ενδιαφέρει πάρα πολύ το κανάλι του Αμαρουσίου, όπως και όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Βλέπουμε ότι από το 27,4% της οικογένειας της Συμφοράς, το Blackout τρώει τα μούτρα του στο σκοτάδι με 20,3%. Για να δούμε ακόμα πιο έντονη τη διαφορά στο prime time της Δευτέρας, όταν αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής της Νάντιας Μπουλέ, δηλαδή με το που φεύγει από τις οθόνες η γλυκιά Νάντια, οι τηλεθεατές επιστρέφουν στον Αντένα με 29,4% στο σύνολο και 35,1% στο δυναμικό κοινό και τους σαρωτικούς βέβαια Ράδιο Αρβίλα, για να ολοκληρωθεί αυτή η πάρα πολύ καλή ως προς την τηλεθέαση νύχτα για τον Αντένα, με εξαίρεση τον Blackout, με το Όλα 12 και την επιτυχημένη εκπομπή του Βαγγέλη Περί και του Θέμου Αναστασιάδη, με 27,3% στο σύνολο και 29,1% στο δυναμικό κοινό, και παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια εκπομπή που μπαίνει στον 12ο παρακαλώ κύκλο της, μία από τις μακροβιότερες τηλεοπτικές εκπομπές στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής κυρίως τηλεόρασης. Γίτσες και αλήθεια λέω. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν τα ποσοστά τηλεθέασης που, όπως είδαμε, σε σχέση με τα τέσσερα προγράμματα αυτά του Αντένα, το Blackout έχει τα χαμηλότερα ποσοστά τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό, και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα, φαίνεται να προβληματίζουν τους ηθήνοντες του σταθμού, που είναι πάρα πολύ ακριβοδίκαιοι και αυστηροί ως προς τις κρίσεις τους για το μέλλον του Blackout.
κάποιες πληροφορίες λένε ότι οι αποφάσεις που θα πάρθουν αυτές τις μέρες που μιλάμε και μέχρι το τέλος του Μαρτίου δεν θα είναι και τόσο ευχάριστες για το project της Νάντιας Μπουλέ. Όλα βέβαια θα γίνουν γνωστά μέσα στις επόμενες ημέρες. Όμως ήδη υπάρχουν αρνητικές εισηγήσεις τέτοιες που να μην δίνουν το πράσινο φως για το πρόγραμμα αυτό, και Θέμη, την επόμενη σεζόν. Ορίστε. Δεν είναι και λίγο λογικό όλο αυτό, από τη στιγμή που το project δεν έχει να σε εκπλήξει σε κάτι πλέον. Η Νάντια Μπουλέ επαναλαμβάνεται με διαφορετικό φόρμα, μας λέει, αν αποβάσει τον ίδιο φόβο. Είναι μια καθαρά διεκπαιρεωτική παρουσιάστρια, ή ακόμα και αν έλειπε ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια από αυτό το project, όπως ας πούμε στη Δανία ή στην Νορβηγία που έχει προβληθεί, έχει μεταδοθεί αυτό το project, δεν έχει παρουσιαστεί. Έχει έναν αφηγητή. Και οι παίκτες βλέπεις ότι είναι ίδιοι. Δεν χρειάζεται λόγος να υπάρχει ούτως ή άλλως. Επαναλαμβάνεται το ίδιο στυλ παιχτών. Επαναλαμβάνουν τέτοιες δοκιμασίες. Δεν και έχει κάτι καινούριο. Και η ίδια τσιρίδα. Άρα μπορεί, Θέμη μου, να δούμε αλλαγή ώρας και αλλαγή ημέρας. Όχι, μπορεί να μην δούμε καθόλου τον blackout. Τόση ώρα επί 6 λεπτά, αυτό λέω. Ναι, απλά εννοώ μήπως, γιατί τα επεισόδια έχουν γυριστεί. Ναι, για την επόμενη σεζόν μιλάμε πάντα. Γιατί τώρα, όπως πολύ καλά ξέρετε και από τη δική σας εμπειρία και συνολικά από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ναι. Ενώ ήταν, ας πούμε, ένα από τα προγράμματα που θα έλεγε κανείς ότι είχαν όλα τα εχέγγυα πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες να συνεχίσουν. Όμως, από ό,τι φαίνεται, τόσο η Νάντια Μπουλέ, η οποία ούτως ή άλλως κρίνεται μη απαραίτητη για την παρουσίαση ενός τέτοιου προγράμματος, όσο και αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα, φαίνεται πως δεν παίρνουν το πράσινο φως. Αντιθέτως, όμως, βλέπουμε ότι ο Αντώνης Κανάκης τα χτυπάει τα 35